Ξένε. Πρόθυμα το σπίτι που θέλεις σου δείχνω. Έλα, ακολούθησέ με εσύ. Κι εγώ οδηγώ το δρόμο. Και σε κανένα μη μιλάς. Μη στέφεις να τους βλέπεις. Γιατί τους ξένους όλοι εδώ δεν τους πολυχωνεύουν. Μήτε τους παίρνουν με χαρά να τους φιλοξενήσουν. Πριν από 2 χρόνια ανακοινώσαμε ότι υποθέτουμε ότι στην ελληνική αγορά εργασίας υπάρχουν πάνω από 150.000 παιδιά. Δείχνει μία ανησυχητική κατάσταση σε σχέση με την παιδική εργασία και το πώς τα παιδιά εξασφαλίζουν τα μέσα της επιβίωσης των οικογενειών. Μέσα σε αυτό τον πληθυσμό των ανήλικων εργαζομένων, μία μεγάλη μερίδα έχουν παιδιά μεταναστών στην Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά, κανονικά, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα, τα αναλαμβάνει ο εισαγγελέας ανηλίκων, μία υποτυπώδη επιτροπή, η οποία όμως δεν λειτουργεί και τα παιδιά αυτά είναι στην πράξη ανεξέλεγκτα, είναι στην πράξη ακάλυπτα και γίνονται πολύ εύκολα αγορά κυκλωμάτων trafficking, παιδικής πορνείας. Το 97, όταν ξεκίνησε στην εικόνα των πόλεων να καταγράφονται πάρα πολλά παιδιά στα φανάρια, πολύ μεγάλες ομάδες και συγνές με πάρα πολλές ώρες παραμονή στα φανάρια, ξεκίνησε η χώρα και πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα να προβληματίζονται τι είναι αυτό το νέο φαινόμενο που έρχεται στην εικόνα της πόλης. Εκεί λοιπόν ένα χρόνο μετά, το 1998, ξεκινώντας η Άρσης στη Θεσσαλονίκη, προσπάθησε να έρθει πιο κοντά σε αυτό το νέο φαινόμενο που ονομάστηκε για τα ελληνικά δεδομένα τα παιδιά των φαναριών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά από την Αλβανία. Και ένας μικρός αριθμός ήταν παιδιά που έρχονταν από τις κοινότητες Ρωμά. Εκείνο τον καιρό είχε υπάρξει μια πολιτική έτσι έντονης απομάκρυνσης τους, αυτό που λένε τα media σκούπα. Γεννήθηκαν προβλήματα για τον τρόπο που αντιμετώπισε η ελληνική πολιτεία τα παιδιά. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι πολλά παιδιά τοποθετήθηκαν σε ένα ίδρυμα στο Αγία Βαρβάρα, από όπου μετά μεγάλος αριθμός αυτών των παιδιών διέφυγαν χωρίς να ξέρει κανένας πού και πώς, είναι ένα προβληματικό ζήτημα και δεν οφείλεται στην κακή συμπεριφορά των υπαλλήλων του Ιδρύματος, στην κακή μέρημνα, όπως κάποιοι θεωρήσαν να το αποδώσουν, αλλά στην τελείως εσφαλμένη οργάνωση του τρόπου που γινόταν αυτό το πράγμα. Μαζεύαν τα παιδιά, τα βάζαν όλα μαζί σε ένα ίδρυμα το οποίο δεν είχε επάρκεια προσωπικού. Λογικό ήταν τα παιδιά αυτά να το σκάνε, να φεύγουν από εκεί. Σε αυτή τη διερεύνηση ανακαλύψαμε ότι τα παιδιά αυτά δεν ήταν στη χώρα με τους γονείς τους. Ήτανε παιδιά μέσα σε ομάδες που διακινούνταν από την Αλβανία προς την Ελλάδα με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση. Και μιλάμε για μια γεωγραφία που αλλάζει μέσα σε αυτά τα τελευταία 13 χρόνια πρωταγωνιστές. Τα τελευταία χρόνια θα ξέρετε ότι αυξήθηκαν τα παιδιά στον δρόμο που προέρχονται από τη Ρουμανία και Βουλγαρία, γιατί είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα έρχονται πολύ πιο εύκολα στη χώρα μας. Από τη Βουλγαρία γνωρίζω ότι έρχονται οργανωμένοι, φέρνουνε ανάπηρα παιδιά στα καρότσια και βάζανε να ζητιανεύουν. Αν δει κανείς την παγκόσμια γεωγραφία του τράφικινγκ, όπου υπάρχουν χώρες με πολύ βαθιά κρίση οικονομική και φτώχεια, υπάρχει μία χαρτογράφηση τέτοιων φαινομένων εκμετάλλευσης ανηλίκων. Είναι ο χρόνος, είναι οι καιρικές συνθήκες, είναι οι ώρες στο δρόμο, είναι η συνάντησή τους με ποικίλους ανθρώπους. Ο ένας θα σου μιλήσει ευγενικά, αλλά θα θέλει να του πεις και τη μισή ιστορία της ζωής σου. Ο άλλος θα σε διώξει, ο άλλος θα σε προσβάλλει, ο άλλος θα σου προβάλλει, ο άλλος θα πάει προς την κακοποίηση. Το να είσαι 10 και 11 χρονών, το ξύλο που μπορεί να σου πάει στο πόδι, για παράδειγμα, είναι μια πολύ μεγάλη καταγραφή, χωρίς να μπορείς αυτό να το μοιραστείς με κανέναν άνθρωπο. Έχουν ένα δρομολόγιο, έχουν ένα ο οποίος εποπτεύει τη δουλειά τους, το χαζεύω, δεν χαζεύω, επεμβαίνει τη στιγμή του κινδύνου. Έχουν υποχωρήσει κατά πολύ τα κυκλώματα διακινητών και στη θέση τους έχουν αναπτυχθεί οι εξαθλιωμένες εκείνες οικογένειες
που δεν έχουν καμία ελπίδα αύξησης ή αποκατάστασης του εισοδήματος. Το κέντρο της Αθήνας πολλές φορές έχει κάθε 10 μέτρα, κάθε 100 μέτρα, μία φιγούρα γυναικεία ή αντρική κρατώντας στα χέρια του ή στα χέρια της ένα παιδί. Ελπίζοντας ότι τα παιδιά τους δουλεύοντας στον δρόμο θα συγκινήσουν και θα φέρουν κάποιο εισόδημα για την οικογένεια. Καμιά φορά με έναν γονιό, ένα εκ των γονέων ή με έναν άλλον συγγενή. Όταν κάποιος δεν προστατεύεται από το κράτος ή δεν προστατεύεται από το κοινωνικό σύνολο, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποιος άλλος να τον προστατεύσει. Και αυτός μπορεί να είναι ένα δίκτυο με το οποίο μπορεί να συνδεθεί αυτό το υποκείμενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μιλούμε για εξωθημένη εγκληματικότητα και έχει παρατηρηθεί για συγκεκριμένες ομάδες που ακόμα πριν ακόμα πατήσουν το πόδι τους στην Ευρώπη, συνδέονται με αυτές και δεσμεύονται με αυτές, μάλιστα πολλές φορές για όλη τη ζωή. Τα παιδιά αυτά δηλαδή, αν προορίζονται να είναι παιδιά θύματα διεθνικής σωματεμπορίας, εργασιακά θύματα τράφικινγκ, στην ουσία τα παιδιά αυτά μπορεί να μείνουν μέσα σε ένα κέντρο για 10, 15, 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Υπάρχει πάντοτε ο διακινητής ο οποίος τα περιμένει για να τα προωθήσει είτε μέσα στην Ελλάδα στην παράνομη εργασία, σε δουλεμπόριο δηλαδή, είτε να τα διακινήσει σε χώρες του εξωτερικού. Οι διακινητές έχουν στόχο και ο στόχος είναι το χρήμα. Γι' αυτό εξάλλου δεν είναι τυχαίο πάλι το γεγονός ότι το τράφικινγκ είναι το τρίτο μεγαλύτερο διεθνές εμπόριο μετά τα όπλα και τα ναρκωτικά. Κέρδη που και στις τρεις περιπτώσεις θυματοποιούνται λαοί, πολίτες, άτομα, παιδιά, κοινωνίες κτλ. Είναι μια λερναία ύδρα. Το τράφικινγκ ζει και επιβιώνει γιατί υπάρχουν πολλές μικρές τοπικές μαφίες. Στην ουσία, ένα παιδί το οποίο είναι ασυνόδευτο και ξεκινάει από τη χώρα προέλευσής του. Ήδη κουβαλάει ένα μεγάλο βάρος. Ποιο είναι αυτό το βάρος? Ότι η οικογένειά του ίδια και το υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, γιατί στις χώρες αυτές έχουμε εκτεταμένες οικογένειες, το έχουν επιλέξει ως τον επίλεκτο, τον εκλεκτό, προκειμένου πάνω του να επενδύσουν. Γιατί τα παιδιά αυτά φεύγουν από τη χώρα τους, κυρίως κουβαλώντας χρήματα που κυμαίνονται από 12 μέχρι 15.000 ευρώ. Είναι χρήματα τα οποία έχει συλλέξει όλη η οικογένεια και τα έχει δώσει στο παιδί για να δίνει σε κάθε σύνορο στους διακινητές και στους δουλέμπορους 2,5 με 3.000 ευρώ για να του δίνουν τη δυνατότητα να περνάει τα σύνορα. Βλέπουμε μία φοβερή κινητικότητα. Κάθε τρίμηνο αλλάζουν τα πρόσωπα. Το κρατάνε ένα-δύο μήνες εδώ. Άμα δεν αντέχει το παιδί, φέρνουν πίσω στη Βουλγαρία, φέρνουν άλλα. Πηγαίνει ένα παιδί και θέλει μόνος να πουλάει κάτι. Αμέσως έρχονται τι άλλοι. Αυτός που είναι υπεύθυνος για την γωνία έρχεται και άμα δεν θέλει να πληρώσει το ποσοστό, το δίνουν και το διώκουν. Υπήρχε μία στρατολόγηση, θα το πω έτσι, από τις οικογένειες ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δουλειές, μπορεί να στέλνουν πίσω χρήματα κτλ. Και οι οικογένειες οι οποίες δεν είχαν ούτε την ενημέρωση, ούτε την πληροφόρηση, ούτε καν τη φαντασίωση τι είναι αυτή η διπλανή χώρα, εμπιστεύονταν κάποιον που έρχονταν από το χωριό, που έδειχνε πάρα πολύ συγκεκριμένα το τι είχε καταφέρει δουλεύοντας σε μια άλλη χώρα, εμπιστεύονταν τα παιδιά τους και αυτά τα παιδιά από την στιγμή που έφευγαν από το οικογενειακό περιβάλλον άρχιζαν αυτή την εκπαίδευση, η οποία δεν ήταν μια εκπαίδευση πας να δουλέψεις και τα λοιπά, ήταν μια εκπαίδευση που είχε πολύ σαφή προσδιορισμό. Δηλαδή θα βγεις, θα πουλάς αυτά, θα φέρνεις πίσω τόσα χρήματα την ημέρα και αν δεν τα φέρνεις δεν θα τρως και αν δεν τα φέρνεις θα τρως ξύλο. Ένα καινούριο φαινόμενο την τελευταία τριετία είναι από τις χώρες της Αφρικής, κυρίως Σομαλία και Νιγηρία. Και εκεί μιλάμε για παιδιά, δηλαδή είναι κορίτσια 13 μέχρι 15 ετών, τα οποία διακινούνται όχι για εργασιακό τράφικινγκ, αλλά για σεξουαλικό τράφικινγκ. Επίσημα, τα στοιχεία της αστυνομίας δίνουν σχεδόν μηδενική αυτή την μορφή εκμετάλλευσης. Από εκεί και πέρα όμως ο νόμος έχει ένα κενό. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί κανένα κατηγορητήριο, επομένως δεν μπορούμε να φτάσουμε στους διακινητές αν δεν γνωρίζουμε, αν το θύμα το ίδιο δεν δείξει το διακινητή. Και εκεί υπάρχει θέμα. Γιατί τα περισσότερα θύματα φοβούνται. Και γιατί φοβούνται, γιατί απειλούνται. Οι κοπέλες από την πρώην Σοβιετική Ένωση ή από την Νοτιοανατολική Ευρώπη απειλούνται από τους διακινητές, είτε τους εκεί, τους ντόπιους, γιατί πάντοτε η διακίνηση, το τράφικινγκ έχει να κάνει και με τη χώρα προέλευσης και με τη χώρα υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή απειλούνται ότι
ότι θα κάνουν κακό στην οικογένειά τους τα μέλη της οικογένειάς τους τα οποία έχουν αφήσει τη χώρα τους. Τα δε κορίτσια από την Αφρικανική Ήπειρο απειλούνται με διάφορες δοξασίες, τελετουργίες κτλ. Ότι τους έχουν κάνει βουντού στις ίδιες, στην οικογένειά τους. Επομένως, εκεί όλες οι κοπέλες είναι δεμένες. Λίγες μπορούν τελικά να ξεφύγουν από τα δίχτυα της διεθνικής σωματεμπορίας, λίγες έχουν τη δύναμη να καταγγείλουν και πολύ λίγες τελικά μπορούμε να τις βγάλουμε και να τις προστατεύσουμε. Γιατί έχουμε παρατηρήσει και φαινόμενα να τις αυτοκτονούν από τον 4ο ή 5ο όροφο διαφόρων αστυνομικών τμήματων. Εγώ σε ένα ερώτημα που είχα κάνει στην αστυνομία παλιότερα είπαν ότι στους ελέγχους που κάνουν δεν βρίσκουν ανηλίκους. Θυμάμαι ένας αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας μου είπε ότι είμαστε εξαιρετικά φτωχοί απέναντι σε εξαιρετικά πλούσιους για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Πάντως, σε περιπτώσεις θυμάτων τράφικινγκ που έρχονται και καταγγέλνουν ότι είναι θύματα, το σίγουρο είναι ότι γνωρίζουν οι τράφικερς πότε έρχεται η αστυνομία. Μια άλλη μορφή παιδικής εργασίας βέβαια που μας προβληματίζει δεν είναι αυτή που βρίσκουμε στους δρόμους, αλλά είναι η εργασία στην οποία βρίσκονται κυρίως αλλοδαποί, έφηβοι, σε νόμιμους χώρους. Υπολογίζουμε ότι σήμερα στην Ελλάδα εργάζονται σχεδόν 150.000 παιδιά. Από αυτούς οι 35-40.000 είναι νόμιμοι, δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι. Οι άλλοι 120 ίσως είναι παράνομα. Και πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά είναι παιδιά από άλλες χώρες, τα οποία μέσα στην αδυναμία και στη δυσκολία της οικογένειας βρίσκουν κάποια απασχόληση ή μη απασχόληση ή πλήρη απασχόληση, αποδέχονται το οποιοδήποτε καθεστώς, πληρώνονται πολύ λίγο. Αν πάμε και λίγο παραέξω στην επαρχία θα δούμε και εξευτελιστικές αμοιβές από 5 έως 10 ευρώ που παίρνουν παιδιά για να εργάζονται σε γεωργικές εργασίες. Ο κύριος χαρακτήρας της αντιμετώπισης του είναι κοινωνικός. Χρειάζεται να υπάρξουν street workers, δηλαδή κοινωνικοί λειτουργοί εξειδικευμένοι στο να εργάζονται με τα παιδιά και με την οικογένεια, να προσεγγίζουν, να ενημερώνουν, να προειδοποιούν και μερικές φορές να κάνουν τις ενέργειες που χρειάζεται προς τους γονείς. Κάποιες φορές χρειάζεται οι γονείς να παρουσιαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Να αυξήσουμε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας για τα παιδιά και τις οικογένειες που είναι εκτεθειμένα. Και μερικές φορές, αν χρειάζεται, ακόμα και να απομακρύνουμε τα παιδιά από τέτοιες οικογένειες. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η απομάκρυση πρέπει να γίνεται με το παραμικρό. Χρειάζεται οπωσδήποτε η κοινή γνώμη να ενημερωθεί ότι ποτέ δεν δίνουμε λεφτά σε ένα παιδάκι. Αν εκείνη τη στιγμή θεωρήσουμε ότι το παιδί αυτό πεινάει κτλ., καλό είναι να πάμε να το αγοράσουμε ένα προϊόν. Κάτι το οποίο θα μπορέσει και μάλιστα να του το ανοίξουμε εκείνη τη στιγμή το προϊόν και να το δώσουμε να το φάει ή να το πιει. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σίγουροι ότι αυτό το προϊόν δεν θα βρεθεί σε κάποια αγορά, σε κάποια μαύρη αγορά. Δεν του δίνουμε όμως χρήματα. Και στην αντερώτηση κάποιου, ναι, αλλά αν δεν του δώσω χρήματα, μπορεί να ξαναγυρίσει σε αυτόν ο οποίος τον διακινεί και να το ξυλοφορτώσει, να το κακοποιήσει το παιδί κτλ. Η απάντηση είναι πάλι ότι θα στείλουμε ένα μήνυμα σε αυτό το διακινητή, ότι τελικά το παιδί αυτό δεν είναι εμπορεύσιμο και ότι η αγορά αυτή πρέπει να εκλείψει. Ένα ζήτημα είναι τα παιδιά που αναγκαστικά διαμένουν στη φυλακή επειδή κρατεί τη μητέρα τους. Κάτω από τα 3 έτη το παιδί οφείλει να μείνει με τη μητέρα στη φυλακή, όπως είναι η μητέρα κρατηθεί. Και είναι αυτό για λόγους της σχέσης που έχει ένα παιδί με την μαμά του. Πολλές φορές όταν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για μια μετανάστρια γυναίκα που επίσης μπορεί να μην έχει τα έγγραφά της, εντάξει, ή να μην έχει τις δυνατότητες πρόσβασης σε μια νομιμοποιητική διαδικασία. Επιπρόσθετα να πούμε ότι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ είναι ότι η πτέρυγα των Μωρομάνων είναι στον Ελαίων Αθηβών. Είναι μια φυλακή η οποία είναι εκτός Αθηνών. Στις γυναικείες φυλακές η πρόβλεψη λέει ότι υπάρχει ειδικός χώρος για τις μητέρες σε κράτηση, όπου εξασφαλίζονται οι παράγοντες και οι συνθήκες για να μεγαλώνουν τα παιδιά, να έχουν χώρο παιχνιδιού, ειδικές συνθήκες υγιεινής,
ένα περιβάλλον φροντίδας. Πολύ συχνά όμως τα νέα που παίρνουμε από τις νέες γυναικείες φυλακές μετά την μεταφορά τους από τον Κορυδαλό στον Ελαιόνα Θηβών δεν είναι ενθαρρυντικές αυτής της προσδοκίας ή της επιθυμίας. Εκεί μέσα δεν είναι καλά τα παιδιά. Δεν είναι καλά γιατί από τις 7 η ώρα μέχρι 12 είναι η πόρτα κλειστή, κλείνουν και τα παιδιά θέλουν να παίξουν, θέλουν να κάνουν και είναι μια χώρα πολύ κλειστή μέσα που δεν μπορεί, εσύ που είσαι μεγάλη δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εκεί μέσα, όχι το παιδί που θέλει να είναι ελεύθερη. Αφού μου έλεγε, μαμά, γιατί είμαι κλεισμένος εδώ. Είναι περίπου 16-17 παιδιά μέσα και χώρια που είναι ανήλικες. Οι συνθήκες ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί σε αυτή την πτέρυγα και η δυσκολία του να μεγαλώσει ένα παιδί σε χώρο κλειστό, εγκλεισμού, είναι έτσι κι αλλιώς μια συνθήκη αρκετά δύσκολη. Υπάρχουν περιπτώσεις να έχουμε και χαμηλότερες ηλικίες μέσα σε κρατητήρια, έτσι. Της παράνομης εισόδου στη χώρα. Μετά ήρθα εδώ, μας κράτησαν 3 μήνες στην φυλακή. Μετά μας αφήσανε, όχι, ήταν στην σύνορα. Ο κύριος στο Ρωσιάδα ήταν. 5 σαλόνια. Κάτι σαλόνια είναι 250 άτομα. Ήταν μαζί μας. Μαζί μας ήσαν. Εμείς όταν αρχίσαμε, ήμασταν μαζί. Τι κάνουν με το που συλλαμβάνουν κάποιους οι οποίοι επιβαίνουν σε κάποιο κάραβο από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά, το λιμενικό, παρεμβαίνει, τους βγάζει στη στεριά και η αστυνομία τους διαχωρίζει και βάζει τις μητέρες με τα παιδιά αλλού και τους ενήλικες άντρες αλλού. Αυτό σημαίνει διαχωρίζουν τις οικογένειες. Είχαμε το καράβι, όπως το φουσκωτό που λέγα, είχαμε έρθει στη Μυτιλίνη. Μας πήραν οι αστυνομικοί και μας πήγανε σε ένα μέρος όπου ήταν πάρα πολλά άτομα από ξένες χώρες. Καθίσαμε εκεί μία εβδομάδα περίπου. Σε ένα μέρος άκλιο, δεν ήταν κατάσταση να ζει ένας άνθρωπος. Ούτε καν μπάνιο, νερό, δηλαδή ήταν συγκεκριμένες ώρες που άνοιγαν το νερό και δεν ήταν τόσο ωραία. Οι άντρες και οι γυναίκες ήταν χωρισμένοι. Τα παιδιά ήταν μαζί με τις μαμάδες. Η πιο έντονη και τρανταχτή διαφοροποίηση της Ελλάδας ως προς τη μεταχείριση των παιδιών είναι ότι η Ελλάδα πολλές φορές έχει προβεί και συνεχίζει να προβαίνει στην αστυνομική κράτηση των παιδιών. Τα κλείνει σε ένα κελί. Πρώτον, γιατί αγνοεί το φαινόμενο ή θέλει να αγνοήσει το φαινόμενο πολλές φορές η πολιτεία. Δηλαδή ότι έχει μπροστά της παιδιά και όχι μετανάστες. Έτσι, λοιπόν, πολλές φορές ο 15χρονος και 16χρονος Αφγανός μετανάστης ορίζεται από τους αστυνομικούς ως ενήλικας και δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Εάν η Ελλάδα αποφάσισε να προβεί στην προστασία των παιδιών μεταναστών, αυτό θα σήμαινε αλλαγές στο σύστημα προστασίας και πρόνοιας, αλλά και χρηματοδότηση. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά επίγον. Πέρσι και πρόπερσι, μετά από έντονες πιέσεις διεθνών και εθνικών οργανισμών για τα δικαιώματα, η Ελλάδα αποφάσισε να προστατέψει όχι όλα τα παιδιά, δυστυχώς, αλλά αρκετά παιδιά μεταναστών. Όταν ξυλώθηκε ο καταβλισμός προσφύγων στο λιμάνι της Πάτρας, η Ελλάδα πήγε τα παιδιά που βρήκε εκεί, τα ανήλικα, σε ένα κέντρο κυκλιστής προστασίας, ορφανοτροφείο, στη Κόνιτσα. Αυτή ήταν όμως, παρόλα αυτά, μια πολύ καλή ενέργεια. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται μαζικά. Δυστυχώς δεν γίνεται, ενώ η προστασία των παιδιών δεν γίνεται και η Ελλάδα είναι υπόλογη ακόμα για την ουσιαστική εφαρμογή της σύμβασης του παιδιού στην Ευρώπη. Εδώ θα πρέπει να έχουμε εξασφαλισμένους τρόπους, χώρους, με συγχωρείτε, υποδοχής μεταναστών, αξιοπρεπείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Ούτε για τους ενήλικες, τι κυρίως για τους ανήλικες, οι οποίοι έρχονται στην πατρίδα μας. Και τα γνωστά κέντρα υποδοχής ξέρουμε που βρίσκονται και ξέρουμε πώς λειτουργούν. Οι περισσότεροι από αυτά τα παιδιά είναι αλλοδαποί. Υπολογίστε ότι είναι καμιά 60, 50, 60 ή κάτω των 18 που είναι στις φυλακές. Παίζει εκεί το αριθμός. Όμως η δική μας άποψη είναι ότι και αυτά τα παιδιά που είναι λίγα θα έπρεπε να τους δώσουμε μια άλλη δυνατότητα αντιμετώπισης από την πολιτεία. Η εμπειρία αλλά και οι μελέτες δείχνουν ότι ένα παιδί που θα μπει στη φυλακή συνήθως θα υποτροπιάσει. 80% επανέρχονται στη φυλακή μετά από νωρίτερα ή αργότερα. Παιδιά που για να φτάσουν στη φυλακή
ουσιαστικά έχουν περάσει ήδη από μια ήπια παραβατικότητα και άρα έχουν φτάσει σε σοβαρότερες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς. Είναι παιδιά που ίσως η οικογένειά τους λειτουργεί σε παραβατικό επίπεδο. Δυστυχώς είναι αρκετοί τσιγκάνοι, Ρωμά που κινούν ναρκωτικά οικογενειακώς και δυστυχώς βάζουν και τα παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες σε αυτή τη διαδικασία. Και είναι και παιδιά που η έλλειψη μιας οικογένειας ή μια σταθερής διαμονής κάνει το δικαστήριο να επιβάλλει την ποινή της φυλακής. Το αίτημα είναι αν χρειαζόμαστε κέντρα κράτησης. Στην περίπτωση μας λέμε δεν χρειαζόμαστε κανένα κέντρα κράτησης για παιδιά. Χρειαζόμαστε διαδικασίες εγγύησης των δικαιωμάτων των παιδιών, αλλιώς μπαίνει ένα σοβαρό ζήτημα όλων των συνθήκων και των συμβάσεων που έχω υπογράψει για την υπερέσπιση των ανηλίκων. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα για την οργάνωση των κέντρων κράτησης που απαιτείται να είναι ορατά και ανοιχτά στις κοινωνίες και στους φορείς που μπορούν να εγγύθουν δικαιώματα. Για παράδειγμα, είναι δύσκολο και αχαρακτήριστο να μην μπορούν νομικοί εκπρόσωποι, δικηγόροι δηλαδή, να μπαίνουν σε κέντρα κράτησης για να προσφέρουν στην ουσία αυτό που δεν μπορεί να προσφέρει η ελληνική πολιτεία. Είναι απαράδεκτο να έχουμε κέντρα τέτοια κράτησης χωρίς την απαραίτητη υγειονομική εγγύηση. Οι λειτουργοί που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία των δικαστηρίων ανηλίκων βάζουν σοβαρούς προβληματισμούς, σοβαρά ζητήματα για το πώς ασκείται αυτή την ώρα η δικαιοσύνη σε σχέση με τους αλλοδαπούς. Να πούμε ότι μετά το δικαστήριο υπάρχει η γραμμή της φυλάκισης, έτσι. Και εκεί ο μηχανισμός κράτησης πια, τα στελέχη της φυλακής ανηλίκων, βάζουν ένα σοβαρό ερώτημα. Γιατί ενδυνάμει πολιτικοί πρόσφυγες στην Ελλάδα, ανήλικοι, είναι αυτή την ώρα σε κατάσταση κράτησης. Δεν μπορεί οι μηχανισμοί καταστολής, γιατί γι' αυτό μιλάμε όταν μιλούμε για κρατητήρια, φυλακές κτλ. Ελλείψη δομών κοινωνικής προστασίας να ενεργοποιούνται. Και όλα αυτά χωρίς τα απαραίτητα και τα αυτονόητα της διερμηνίας, της έρευνας, της περίπτωσης και της νομικής εκπροσώπησης. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, καλά γενικότερα με το άσυλο, αλλά όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, οι οποίοι κρατούνται. Δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις επαναπρόθεσης ανηλίκων, κατάθεση σοβαρή, που εγείρει σοβαρές ευθύνες του ελληνικού κράτους. Κάποιες φορές, επειδή υπερφορτώνονται τα κέντρα κράτησης, τι κάνουν, βράδυ τους βάζουν πάνω σε πούλμαν ή σε φορτηγά και τους στέλνουν πίσω είτε μέσω των υδάτων ή τους στέλνουν στον Εύρο και τους επαναπροωθούν παράνομα, γιατί κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Δηλαδή, για να επαναπροωθηθεί κάποιος και να σταλεί στη χώρα προέλευσής του, πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού. Δηλαδή, να πληρώσει εισιτήρια η Ελλάδα προκειμένου να φύγει κάποιος από τη στιγμή που δεν τον δέχεται μέσα στην εμβέλειά της και να ξαναγυρίσει στη χώρα προέλευσής του.